Κυριακή στις 10 η ώρα γίνεται μια εκδήλωση στα πλαίσια του ότι ο Νοέμβρης είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού, με την ημέρα 8 του Νοέμβρη να είναι η ημέρα αφιερωμένη σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μια εκδήλωση που παίρνει έναν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά έχει μια μεγάλη ουσία. Και η ουσία αυτή είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πληθυσμοί γενικότερα, αλλά ο γυναικείος πληθυσμός ειδικότερα, απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται καρκίνος του μαστού. Τη διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Συνεχίζω, και πραγματικά αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο μήνυμα, ότι η διάγνωση του καρκίνου δεν σημαίνει και τέλος στη ζωή. Σημαίνει ότι συνεχίζω, αγωνίζομαι με μεγαλύτερη προσπάθεια, με, αν θέλετε, πολλούς συμμάχους. Εδώ βρίσκει ουσιαστικά έκφραση το μέτωπο συνεργασίας, η συνεργασία μεταξύ γιατρών, ασθενούς, νοσηλευτικού προσωπικού, στο να βγούμε νικητές. Να βγούμε νικητές από μια μεγάλη δοκιμασία που πραγματικά, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του μαστού, έχει να κάνει τις περισσότερες φορές και με ακροτηριαστικές επεμβάσεις. Ο ακροτηριασμός είναι αυτό που φοβίζει τη γυναίκα, ο ακροτηριασμός είναι αυτός που τρομάζει το οικογενειακό περιβάλλον, και κυρίως το δεύτερο είναι η χημειοθεραπεία, δηλαδή η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Στην κατεύθυνση αυτή θα γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης, όπως έγινε και πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη και στις Σφαίρες, ακριβώς για αυτό το στόχο. Πώς θα μπορέσουμε πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα να διαγνώσουμε τον καρκίνο, να διαγνώσουμε τη βλάβη, την οποιαδήποτε βλάβη, καλοήθη, κακοήθη, ενδιάμεση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε πιο σίγουρα νικητές από αυτόν τον αγώνα. Να μιλήσουμε για το μεγάλο όπλο, το screening test όπως λέγεται, δηλαδή τον έλεγχο, πώς μπορείς να το πεις πιο ελληνικά, δεν ξέρω, είναι αυτό το screening το αγγλέζικο που έχει μείνει, το να ψάχνω να βρω πριν εκδηλωθεί η νόσος, τη νόσο για να μπορέσω να την νικήσω. Έτσι λοιπόν αυτό το screening test είναι η μαστογραφία, μια αναντικατάστατη μέθοδος η οποία έχει καταφέρει να μειώσει τη δεκαετία του 90 80% τους θανάτους από καρκίνο του μαστού. Καταλαβαίνετε τώρα που το προστάσιό μας έχει γίνει πολύ πιο δυνατό με ψηφιακή μαστογραφία, με μαγνητική μαστογραφία όπου χρειαστεί και όταν υπάρχουν ενδείξεις, με υπερηχογράφημα ιδιαίτερα εξελιγμένο, με ελαστογραφίες και άλλα τέτοια όπλα στα χέρια μας, μπορούμε πολύ έγκαιρα και με μεγάλη ακρίβεια να διαγνώσουμε μια βλάβη ότι είναι ύποπτη, ότι είναι επικίνδυνη, ότι είναι καρκίνος. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε την πιο μικρή επεμβατική πράξη μέχρι την πιο μεγάλη αν χρειαστεί, αλλά και στον ίδιο χρόνο την αποκατάσταση του γυναικείου στήθους, ούτως ώστε να φύγει από τη μέση και ο ψυχολογικός εκείνος καημός, δράμα, πίεση του ακροτηριασμού. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που νομίζουμε ότι πρέπει να πλαισιωθεί από όλες τις γυναίκες και όχι μόνο της περιοχής των Φερών, 10 η ώρα την Κυριακή το πρωί, και βέβαια είναι μια εκδήλωση ανοιχτή για συζήτηση, για οποιαδήποτε συζήτηση, για οποιαδήποτε απορία που θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.